Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αν έχετε βραχνάδα, αν έχετε αυτό το σύμπτωμα και αν επιμένει, είστε στην κατάλληλη κουβέντα αυτή την ώρα, γιατί έχουμε τον κύριο Μινά Αρτόπουλο, είναι ο Ριλά, είναι διευθυντή τη πρώτη οτορινολαριγκολογική κλινική μητέρα. Καλημέρα σα, κύριε Αρτόπουλο, τι κάνετε. Καλημέρα σα, Χριστό Ανέστη. Αληθώ, κύριε. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε. Χαίρομαι που το κρατάτε 40 μέρε. Ε, παραδοσιακά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το βρόχο φωνή ή αλλιώ η λεγόμενη βραχνάδα είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που μπορεί να ταλαιπωρήσει τα παιδιά όσο και του ενήλικε πολλέ φορέ στη διάρκεια τη ζωή του. Εγώ ρωτούσα τον κύριο Αρτόπουλο στο διάλειμμα, αυτό δεν είναι κάτι που το παθαίνουμε για λίγο όταν κρυώνουμε και φεύγει. Είναι ένα σύμπτωμα γενικότερο. Για να δούμε λοιπόν καταρχά γιατί βραχνιάζουμε γιατρέ. Σωστά. Αυτό, αυτό όντω είναι ένα σύμπτωμα. Και ε, θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν προ, πώς, από πού προέρχεται η φώνηση. Ε, προέρχεται από το λάριγκα. Ο λάρκα είναι ένα κουτί και να σκεφτούμε ότι μέσα σε αυτό το κουτί έχουμε δύο χορδέ, οι οποίε κινούνται μεταξύ του και βάζουν τη φωνή. Mm -hmm. Όταν έχουμε λοιπόν μία συνθήκη, όπω παραδείγματο χάρη η διαταραχή τη κινητικότητα των φωνητικών χορδών ή ακόμα και η διαταραχή τη μορφολογία των φωντικών χορδών, τότε επέρχεται η βραχνάδα. Κάτι αυτό... παρεμβαίνει δηλαδή, α πούμε, όπω όταν κρυώνουμε που έχουμε ας πούμε, φλέματα, κάτι τέτοιο. Σωστά. σωστά. Α, το, το πρώτο. Ο πρώτο λόγο που μπορεί να πάθουμε μια βραχνάδα, το πιο συχνό, είναι μια οξία λίμωξη του αναπνευστικού, μια οξία ε, λαριγκίτιδα που μα οδηγεί σε μια βραχνάδα. Ένα δεύτερο είναι ε, μια ε, δυσκολία στην ε, φόνηση ε, ε, που κάνουμε, ας πούμε, μια. Ε, προσπαθούμε να μιλήσουμε αρκετά. Ε, Όπω είπαμε τώρα, σωστά, κακομεταχειριζόμαστε <laughs> τη φωνή μα. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίε φωνής, όπω είναι οι τραγουδιστέ, οι, οι ιερεί, mm -hmm. ε, οι πολιτικοί, οι ηθοποιοί που χρησιμοποιούν πάρα πόσο. πολύ τη φωνή του. Ε, και αυτό είναι ένα ερεθισμό, επίση, που καταπονεί τι φωντικέ φωνέ. Μπορεί φοβές. να είναι σοβαρή μια βραχνάδα. Μπορεί να είναι σοβαρή. Συνήθω δεν είναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει ε, ο. Ο τωρινολαρικολόγο σε συνεργασία με τον ασθενή, όπου θα του πει το ιστορικό του, θα του κάνει μια ενδοσκόπηση και από αυτό που θα βρει, από αυτό που θα δει μέσα στην ενδοσκόπηση, θα καταλάβει για το εάν πρόκειται, για, πρόκειται για κάτι σοβαρό πρόκειται. ή όχι. Όταν συμβεί, πώ θα ναι. να αντιμετωπίζουμε, όταν συμβεί, πάλι εξαρτάται από το λόγο. Παραδείγματο χάρη, όπω είπαμε πριν για του επαγγελματίε φωνή, ε, υπάρχει μια κατάσταση που λέμε κομβία φωντικών χορδών. Θα τα έχετε ακούσει αυτά. Ναι. Λέμε, λέμε κάλυψη φωντικέ χορδέ. Ναι, ναι. Αυτό έχει διαφορετική αντιμετώπιση από ε, ένα πολύποδα στι φωνητικές χορδέ. ή από ένα καρκίνωμα στι φωνητικές χορδέ. Και, και δεν έχει και την ίδια σπουδαιότητα. Έτσι. Οπότε πρέπει να ξέρουμε. Ακριβώς, από πού προέρχεται, προέρχεται, για, να, προέρχεται, και την για να πούμε σωστό. και πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Προληπτικά μέτρα μπορούμε να πάρουμε ή δεν παίζει ρόλο. Προληπτικά μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Το βασικότερο είναι να πίνουμε πάρα πολύ νερό και να προσέχουμε τη φωνή μα. Και αυτό που το λέμε... νερό, λέμε... στην υγειά σα. Ε, στην υγειά σα. <laughs> πρέπει να κάνουμε μια... αυτό που λέμε οικονομία φωνή. Και όταν λέμε οικονομία φωνή, δεν εννοούμε να μην μιλάμε. Εννοούμε ότι θα πρέπει να μιλάμε με τέτοιο τρόπο. Που να μην καταπονούμε τη φωνή μα. Να μην φωνάζουμε δηλαδή, κιόλα φαντάζομαι. Να μην φωνάζουμε και να μην ψιθυρίζουμε. Και το ψιθύρισμα κάνει. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μιλάμε όπω βγαίνει η φωνή, χωρί να ζοριζόμαστε. Αβίαστα. Αυτό είναι η οικονομία φωνή. Ναι. Το τσιγάρο κάνει ζημιά. Το τσιγάρο κάνει ζημιά. Όχι ίσω όπω το ξέρουμε ότι αν καπνίζουμε θα πάθουμε καρκίνο, α πούμε, που κι αυτό ναι. συμβαίνει. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ συχνό. Το κάπνισμα, Α, θα σας πω μια μελέτη που έχει ε, αρκετές μελέτες, έχουν συμφωνήσει ότι ένας καπνιστής, ακόμα και παθητικός καπνιστής, κατά τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό και είναι και η σημασία και του παθητικού καπνίσματος, ε, έχει τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθει αυτό που λέμε βραχνάδα. Να βραχνιάσει ασχετά το με, το με τον καρκίνο. Με το καρκίνο. του άλλου, ναι. βέβαια, με το τσιγάρο του άλλου. Και βέβαια να σα πω εδώ ότι ούτε το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι άμυρο ευθύνο. Α, καλά, κάνετε και Έτσι. το Έτσι. σημαίνει. Είναι γιατί λιγότερο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ανώδυνο. Όχι, δεν είναι. Είναι λιγότερο, αλλά και αυτό παίζει ρόλο. Κάνε Κάνει τη ζημιά του. Μάλιστα. Ναι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.